Σήμερα θα σας ομιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, οι οποίοι έχουν δεχτεί, αδελφοί μου, πάρα πολύ πόλεμο. Βλέπουμε στην Εκκλησία μας ότι πολλοί άνθρωποι άλλαξαν ζωή στο διάβα, τις πορείες της ζωής τους. Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι αρρώστησε, πήγε και βρήκε τους επισκόπους και τους ζήτησε να βαπτιστεί. Και βαπτίστηκε. Συνέχισε να κυβερνά για αρκετά χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Όμως δεν ξαναφόρεσε ποτέ βασιλικά ενδύματα, ούτε στέμα. Κυκλοφορούσε πάντοτε με το λευκό χιτόνα πλέον της βαπτίσεώς του. Αυτό το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί και όσοι τον έζησαν από κοντά. Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στέλνουμε την ευλογία μας και τις ευχές μας εδώ από το μοναστήρι του Τρικόρφου, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, που εορτάζει στις 15 Ιουνίου, 14 ο Εσπερινός και ανήμερα 15 Ιουνίου, και του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, που εορτάζει 18 Ιουλίου Εσπερινός και 19 Ιουλίου ημέρα Κυριακή γιορτάζει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του. Και μετά από 5 χρόνια θα χτυπήσει το μεγάλο μας καμπαναριό. Εδώ λοιπόν από το Τρίκορφο Φωκίδους, σήμερα θα σας ομιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, οι οποίοι έχουν δεχτεί, αδελφοί μου, πάρα πολύ πόλεμο. Πάρα πολύ πόλεμο, διότι το χέρι και η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, για να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα και να γραφτούν και όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς να μεταφραστούν, της Καινής να γραφτούν στην ελληνική γλώσσα, ο Θεός εδιάλεξε το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό, διέδωσε την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της Οικουμένης. Το ίδιο κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός. Ένα αυτοκράτορα, έναν νεαρό, ο οποίος διακρινόταν, όπως αναφέρει η ιστορία, για την ωραιότητα του σώματός του, το εντυπωσιακό του παράστημα, τη μεγάλη του δύναμη, τις φυσικές του δεξιότητες, αλλά και τα έξοχα πνευματικά του χαρίσματα, όπως ήταν η σοφροσύνη, η φρόνηση, η σοφία, η ευγένεια των τρόπων του, όπου καθιστούσαν πανταχού την αισθητή παρουσία του. Οι ειδωλολάτρες όλοι τον ζήλευαν. Οι επίδοξοι διάδοχοι, οι σφετεριστές του θρόνου. Και γι' αυτό πολλές φορές σχεδίασαν να τον θανατώσουν με τρόπο πονηρό. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη όσο ζούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, γιατί Μέγα τον ονόμασε η ιστορία, δεν τον ονόμασε η Εκκλησία τον αγιοκατάταξε. Αποδέχτηκε όντως την αγιότητά του, ότι ήταν τελικά Άγιος και ότι το χέρι του Θεού τον κατεύθυνε και αυτόν και τη μητέρα του και δημιούργησαν τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, όλα αυτά που γνωρίζουμε, αδελφοί μου, και έχουμε ο ελληνισμός μας και η Ορθοδοξία μας. Θα πρέπει να πούμε ότι
ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος πολεμήθηκε και τότε, πολεμείται μέχρι και τις ημέρες μας. Θα τα πούμε όμως αυτά λίγο μετέπειτα. Τώρα θα δούμε λίγα βιογραφικά για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Το πλήρες όνομά του, του Αγίου, ήταν Imperator Caesar Claudius Valerius Κωνσταντίνους και γεννήθηκε, είναι η επικρατέστερη ιδέα, στην Αϊσό, τη σημερινή νης της Σερβίας, στις 22 Φεβρουαρίου γύρω στο 280. Τα νεανικά του χρόνια ήταν όμηρος μαζί με τη μητέρα του στην αυλή του αυτοκράτορα Δοκλητιανού και του αυτοκράτορα Γαλερίου, γιατί για να εμποδίζει κατά αυτόν τον τρόπο του ο Δοκλητιανός και ο Γαλέριος, που όπως ξέρουμε ιδιαίτερα και οι δύο αυτοί, αλλά ο Δοκλητιανός κυνηγούσε τρομερά τους χριστιανούς, για να εμποδιστεί ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Χλωρός, να μην επαναστατήσει εναντίον του αυτοκράτορα. Η πραγματικότητα ήταν ότι τελικά εκεί που αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός ανέλαβε την εξουσία, όπου την ανέλαβε, πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπήρξαν διωγμοί. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος παντρεύτηκε την Αγία Ελένη, και πρέπει να πούμε ότι ψηφίστηκε ειδικός νόμος, διότι η Αγία Ελένη ήταν μια λαϊκή γυναίκα και έπρεπε να ψηφιστεί ειδικός νόμος ώστε ένας ευγενής να μπορέσει να παντρευτεί μια κατωτέρας τάξεως γυναίκα. Ο Άγιος, θα πρέπει να πούμε ότι όταν ήταν αυτοκράτορας, όχι μόνο βοήθησε το χριστιανισμό πριν καν γίνει ο ίδιος χριστιανός. Θα ήθελα μερικά πράγματα να δούμε για το τι έκανε όταν ανέλαβε. Απαγόρευσε τις μονομαχίες, που έως τότε ήταν καθημερινή διασκέδαση των Ρωμαίων. Οι άνθρωποι να μονομαχούν και να σκοτώνονται. Απαγόρευσε πολύ αυστηρά τη θανάτωση των παιδιών από τους γονείς, καθώς και την έκθεση βρεφών για να πεθαίνουν αν δεν τα θέλανε. Αυτά τότε ήταν επιτρεπτά. Δηλαδή αν ένας γονιός δεν ήθελε τα παιδιά του, είχε το δικαίωμα να τα σκοτώσει, να τα δολοφονήσει ή να τα εκθέσει, να τα παρατήσει κάπου και να πεθάνουν χωρίς καν να δίνει λόγο. Δια νόμου το απηγόρευσε και αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Απαγόρευσε να θανατώνουν ή να βασανίζουν τα αφεντικά τους δούλους. Τότε οι δούλοι ήταν απλά όργανα στα χέρια των ελευθέρων. Ήτανε και μπορούσαν να τους κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμα και να τους σκοτώνουν. Και γι' αυτό τι πέτυχε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δια νόμου κατήργησε να βασανίζονται οι δούλοι, αλλά και να θανατώνονται από τα αφεντικά τους. Προστάτεψε το απαραβίαστο του ανθρωπίνου προσώπου, απαγορεύοντας το μαρκάρισμα των καταδίκων στο μέτωπο. Όσοι ήταν για θάνατο τους μαρκάριζαν όπως μαρκάρουν τα ζώα σήμερα. Μέχρι τότε έτσι γινόταν. Θέσπισε το δικαίωμα των καταδίκων, όσοι είχαν καταδικαστεί, να βλέπουν το φως και να μπορούν να περπατούν έξω στην αυλή της φυλακής. Μέχρι τότε ήταν καταδικασμένοι να ζουν σε σκοτεινά μπουντρούμια και μέχρι το θάνατό τους να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ηλίου. Αυτό το κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Επέβαλε να γίνονται οι δίκες και οι ανακρίσεις με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Επίσης έδωσε προτεραιότητα στην προστασία των παιδιών, στη γυναίκα, στα ορφανά, στις χείρες, στους φτωχούς και όσοι είχαν δάνεια και χρεωστούσαν. Έγινε ο προστάτης τους και με ποικίλους πρωτοφανείς και πρωτοποριακούς νόμους που εξέδωσε, έτανε η φιλανθρωπία του ακατάπαυστη και έφταναν, όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του, στο σημείο της υπερβολής. Ήταν ο πρώτος κυβερνήτης στον κόσμο που εισήγαγε την κοινωνική πρόνοια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
πλήρωνε τους στρατιώτες, έβγαλε άλλο νόμο, όπου πλήρωνε τους στρατιώτες για κάθε εχθρό που θα έπιαναν και δεν θα τον δολοφονούσαν, διότι συλλαμβάναν μέχρι τότε τους εχθρούς και τους σκοτώναν. Όποιος λοιπόν στρατιώτης συνελάμβανε εχθρό και δεν τον σκότωνε, αυτός θα έπαιρνε μεγάλη αμοιβή, για να σώζει έτσι τις ζωές όσων περισσότερων εχμαλώτων μπορούσε. Σταμάτησε τους διωγμούς των χριστιανών, αποκαθιστώντας όλους όσους είχαν ζημιωθεί κατά τη διάρκειά τους. Όσοι δηλαδή ζούσαν ακόμα και είχαν αδικηθεί επειδή ήταν χριστιανοί, τους απεκατέστησε και θέσπισε το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Πρέπει να πούμε ότι στο σημερινό Μιλάνο, εκεί υπεγράφει το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπου ανακηρύσσεται άνεξη θρησκεία. Όχι επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία. Άνεξη θρησκεία, να λατρεύονται όλοι οι θεοί ελεύθερα. Και αυτό φαίνεται και από αλλού ότι το κάνει ο Άγιος, παρότι υπήρχαν εχθροί που τον κατηγόρησαν. Γνωρίζουμε όμως το εξής, ότι ο Άγιος, θα επανέλθω στη συνέχεια εκεί στο θέμα μας, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, πρέπει να πούμε ότι δεν αδίκησε την εθνική θρησκεία, την ειδωλολατρία. Μάλιστα, κατά τον ίδιο το Ζώσιμο, ο Ζώσιμος είναι ένας τρομερός εχθρός ιστορικός του μεγάλου Κωνσταντίνου και τον πολέμησε, έζησε 1,5 αιώνα μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, 150 χρόνια μετά, και υπήρξε με τις συκοφαντίες και τις λιβελογραφίες που έκανε κατά του Αγίου Κωνσταντίνου να προσπαθήσει, και το πέτυχε εν μέρη, να κάνει τι, να αμαυρώσει το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου. Και από εκεί όλοι οι εχθροί του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης μέχρι και σήμερα παίρνουν στοιχεία από τον Ζώσιμο, τον εχθρό του, τον ιστορικό, που έζησε 150 χρόνια μετά, όπου όσα στοιχεία αναφέρει είναι αναπόδεικτα. Δεν έχει ούτε μία απόδειξη, ούτε μπορεί να τα βασίσει πουθενά. Γι' αυτό τον λένε και λιβελογράφο. Κι όμως σε αυτόν βασίζονται πάρα πολλοί νεοειδωλολάτρες σημερινοί. Γιατί? Διότι ο Ζώσιμος το γράφει ξεκάθαρα ότι έκανε εχθρό του τον Κωνσταντίνο και δεν τον ήθελε, διότι ο ίδιος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Και έγινε ο Κωνσταντίνος η αιτία το να ανυψωθεί ο χριστιανισμός και να μείνει ελεύθερος, και κατά αυτόν τον τρόπο να χτυπηθεί η ειδωλολατρία. Το χριστιανισμό επίσημα τον έκανε, επίσημη θρησκεία του κράτους, τον έκανε ο Θεοδόσιος ο πρώτος στις 28 Φεβρουαρίου του 380. Λέει λοιπόν τώρα ο εχθρός του, ο Ζώσιμος, ότι δεν αδίκησε, λέει, την εθνική θρησκεία, αλλά αντίθετα επέβλεπε και στην ανακοδόμηση των εθνικών ναών. Δηλαδή, όταν χτιζόταν ένας ειδωλατρικός ναός, τον ήθελε να είναι όμορφος και γι' αυτό και επέβλεπε. Συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος χρηματοδότησε ως αρχηγός του κράτους 2 ειδωλολατρικούς ναούς και 2 χριστιανικούς ναούς στην ίδια πόλη. Δηλαδή προσπαθούσε να τηρήσει ισορροπία και να εξασφαλίσει την ισότητα των πολιτών. Ένα πλεονέκτημα ήταν ακριβώς ότι τηρούσε τα ίσα. Φυσικά ήδη έδειχνε την αγάπη του προς τον χριστιανισμό, όπου τον είχε διδαχτεί από τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, η οποία ήδη είχε γίνει χριστιανή. Αλλά ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, ήταν λάτρης του Θεού Ηλίου και όλων των θεών, ως αυτοκράτορας της Ρώμης αλλά και της Νέας Ρώμης. Και ο ίδιος λατρευόταν πάλι ως Θεός, έτσι το απέδιδαν. Πράγματα τα οποία θα δούμε ότι, γνωρίζοντας σιγά σιγά το χριστιανισμό, αποδιόταν μερικά από αυτά. Και ήδη όσα σας διάβασα προηγουμένως, θα είδατε ότι βάσει της πίστεώς του στο Χριστό, τι αλλαγές έκανε αυτές που σας διάβαζα, που απαγόρευσε τις μονομαχίες, που άφησε τους φυλακισμένους ελεύθερους και ούτω καθεξής. Επιπλέον, ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι εκείνος ο οποίος καθιέρωσε την Κυριακή
ως αργία του κράτους. Και έκτοτε μέχρι και σήμερα η ημέρα Κυριακή θεωρείται αργία και η ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι εχθροί του, όπως είναι ο Ιούλιος ο Παραβάτης, ο Σέξτος Αυρίλιος Βίκτορ και ο Ζώσιμος που σας ανέφερα, ότι τον κατηγορούσαν για την υπερβολική γενναιοδορία του με τις φιλανθρωπίες του. Ήταν πολύ ελεήμων και φιλάνθρωπος. Και γι' αυτό τον κατηγόρησαν ότι έκανε σπατάλες, σπαταλούσε το δημόσιο χρήμα και χάριζε δάνεια, βοηθούσε φτωχούς και ούτω καθεξής ανήμπορους ανθρώπους. Οι εχθροί του όλοι όσοι τον πολέμησαν τον Άγιο Κωνσταντίνο, πρέπει να πούμε ότι ήτανε ιδεολογικός πόλεμος, ειδωλολάτρες κατά χριστιανού θα λέγαμε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα, γιατί κανένας δεν θέλει χριστιανούς κυβερνήτες. Θέλουν κυβερνήτες, αυτοκράτορες, βασιλείς που να είναι πολέμοι του Χριστού, πολέμοι του χριστιανισμού. Και στο πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει να πούμε ότι έγινε ιδεολογική χρήση της ιστορίας, δηλαδή ιδεολογικός ήταν τελικά ο πόλεμος και γι' αυτό με λιβελογραφήματα και χωρίς αποδείξεις τον πολέμησαν. Έγινε ιστορικός αναχρονισμός, δηλαδή παίρνουν γεγονότα που γίναν τότε να τα συγκρίνουν με το σήμερα, κάτι που δεν γίνεται. Παραταξιακή νοοτροπία και εν συνεχεία αθεμελίωτος στοχασμός και καταργούν την έρευνα και την ιστορία και τις πηγές και τις αποδείξεις. Είναι στοχασμοί, δηλαδή ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος σκεφτόταν να το κάνει αυτό αλλά δεν το έκανε ή είχε στόχους να κάνει αυτό αλλά δεν τους έκανε. Αλλά όταν κανείς γράφει ιστορία, γράφει από πηγές και όχι το τι στοχάζεται. Τι υποθέτω εγώ ότι στοχάζεται ένας αυτοκράτορ. Αυτό δυστυχώς το έκανε, επαναλαμβάνουμε, ο εχθρός του, ο Ζώσιμος. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Ζώσιμος, ο πολέμιος του μεγάλου, ο κύριος πολέμιος του Αγίου Κωνσταντίνου, η επιστήμη σήμερα δέχεται ότι ο Ζώσιμος πραγματικά δεν υπήρξε ιστορικός επιστήμον. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε ότι τον πολέμησε ο Βολτέρος, βασιζόμενος στο Ζώσιμο και σε άλλα λιβελογραφήματα, και οι σύγχρονοι διαφωτιστές, οι οποίοι δεν θέλουν ο διαφωτισμός, πολέμησε το Μέγα Κωνσταντίνο, διότι βασίστηκε στις αρχές του Ευαγγελίου, θεμελίωσε την αυτοκρατορία του στις αρχές του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό οι διαφωτιστές τον πολέμησαν πάρα πολύ. Και γι' αυτό στη Δύση, ενώ η Δύση δέχεται τον Μέγα Κωνσταντίνο και τον Άγιο, στην ουσία δεν τον αναγνωρίζει, ούτε καν ένα όνομα δεν θα βρείτε Κωνσταντίνος στη Δύση. Τον μισούν ιδιαίτερα γιατί, διότι μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρώμης, τη Νέα Ρώμη που την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό τον έχουν ως εχθρό τους. Και οι σημερινοί διαφωτιστές, αυτοί που βλέπουν ενώ είναι Έλληνες, αληθορίζουν προς την Ευρώπη και θέλουν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδος σε όλα τα θέματα, αυτοί πάλι πολεμούν σήμερα το Μέγα Κωνσταντίνο, καθώς και οι ειδωλολάτρες που ζητούν επαναφορά της ειδωλολατρίας και βασίζονται όλοι στο Ζώσιμο και προσπαθούν να μειώσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος επίσης θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ήταν εκείνος ο οποίος είδε στον ουρανό πηγαίνοντας σε μία μάχη, είδε τι είδε, το εν τούτον οίκα, είδε το σημείον του Σταυρού στον ουρανό. Θέλοντας να βοηθήσει στη διάρκεια μιας μάχης έξω από τη Ρώμη, στον αγώνα του κατά του Μαξεντίου και του Λυκίνιου, εμφάνισε στον ουρανό μέσα ο Θεός, μέσα σε ένα ολόφωτο κύκλο, ένα θεϊκό
σημάδι. Σχημάτισε το σημείο του Σταυρού με τη γνωστή επιγραφή σε όλους μας, το «εν τούτο νίκα», το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι αναφέρουν οι ιστορικοί, ότι το σημείο αυτό του Σταυρού, αυτή τη θεοσημεία, όπως το περιγράφει ο ιστορικός Ευσέβιος, ο Κωνσταντίνος το είδε νωρίς το απόγευμα στον ουρανό το Σταυρό προσευχόμενος. Και επειδή ήταν ειδωλολάτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος, προσευχόταν και δεν ήξερε σε ποιο Θεό να προσευχηθεί. Και σηκώντας το χέρι του είπε «εάν Θεέ με ακούς», και τότε δείξε μου ένα σημάδι και τούτε του εμφανίστηκε το «εν τούτο νίκα» με το Σταυρό. Ο Λακτάντιος παραθέτει το κείμενο αυτός και στα λατινικά. Ο δε Άγιος Αρτέμιος αναφέρεται στο βίο του ότι και ο στρατός βεβαίωσαν ότι είδαν και αυτοί το σύμβολο του Σταυρού. Άρα δεν το είδε μόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, το είδαν και πλήθος χριστιανοί, στρατιώτες, καθώς και ο Άγιος Αρτέμιος, όπως βεβαιώνεται. Κατά τον Ζώσιμο, τον εχθρό του Αγίου Κωνσταντίνου, τον κατηγορούσε ότι πολεμάει τους ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες όμως, όπου έβλεπαν πρωτομή ή άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τι έκαναν, τον γκρέμιζαν ή του έκοβαν το κεφάλι ή του έκαναν χαρακές στο πρόσωπο. Όταν το πληροφορήθηκε, δεν τιμώρησε κανέναν ο Μέγας Κωνσταντίνος, αντίθετα κοιτάχτηκε σε ένα καθρέφτη και είπε «ευτυχώς εγώ δεν βλέπω κανένα τραύμα στο πρόσωπό μου». Και δεν κατεδίωξε τους ειδωλολάτρες, αλλά ούτε όμως ήταν και τήρησε σε αυτούς φιλική στάση απέναντί τους. Όμως δεν τους κυνήγησε και δεν τους τιμώρησε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του, την οποία ανέδειξε σε Αυγούστα, όταν ανέλαβε και έγινε μονοκράτορ πλέον, πρέπει να πούμε ότι η αυτοκρατορία του ξεκινούσε από την Ιρλανδία, επάνω ψηλά, και έφτανε μέχρι κάτω τις Ινδίες. Μέχρι κάτω τις Ινδίες έφτασε. Και προστάτευε, όπως σας είπαμε, όλους, αλλά παρακαλούσε με επιστολές τους, που έγραφε ο ίδιος, να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον αληθινό Θεό και να γνωρίσουν τον Χριστό μας. Επίσης, η μητέρα του Αγία Ελένη την εξουσιοδότησε και την έστειλε να πάει στα Ιεροσόλυμα για ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, του Γολγοθά και του Τάφου του Χριστού. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε, και όχι μόνο πήγε με στρατό εκεί κάτω, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, αλλά έκτρισε και 365 μοναστήρια και εκκλησίες, αδελφοί μου. Η Αγία Ελένη κοιμήθηκε σε ηλικία περίπου 80 ετών, ενώ 9 χρόνια μετά την κοίμηση της μητέρας του, σε ηλικία 63 ετών, κοιμήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, κοιμήθηκε και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η Αγία Ελένη ήταν ήδη αγαπητή και ελεήμων και αυτή η γυναίκα και δίδαξε και δίδασκε το χριστιανισμό και γι' αυτό είχε χριστιανικές αρχές. Φυσικά οποιοδήποτε αυτοκράτορ μπορεί να κάνει λάθη ή και να αδικήσει, όμως όταν ο ίδιος το αναγνώρισε μετανοούσε. Θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι μέσα στο χριστιανισμό υπάρχει η μετάνοια, που είναι το πιο ουσιώδες. Δηλαδή, επάνω στο Σταυρό ήταν δύο εγκληματίες, δύο κακούργοι, οι οποίοι συσταυρώθηκαν με τον Χριστό. Ο ένας χάθηκε γιατί δεν μετάνιωσε. Ο άλλος έγινε Άγιος γιατί μετανόησε και με το μνήστητι μου Κύριε μπήκε πρώτος μέσα στη Βασιλεία του Θεού στον Παράδεισο. Βλέπουμε στην Εκκλησία μας ότι πολλοί άνθρωποι άλλαξαν ζωή στο διάβα, τις πορείες της ζωής τους. Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι αρρώστησε
πήγε να και βρήκε τους επισκόπους και τους ζήτησε να βαπτιστεί. Και βαπτίστηκε. Συνέχισε να κυβερνά για αρκετά χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Όμως δεν ξαναφόρεσε ποτέ βασιλικά ενδύματα, ούτε στέμα. Κυκλοφορούσε πάντοτε με το λευκό χιτόνα πλέον της βαπτίσεώς του. Αυτό το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί και όσοι τον έζησαν από κοντά. Όταν κοιμήθηκε, θάφτηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, εκεί που ήταν θαμένη και η μητέρα του, δίπλα από διαφόρους Αγίους και Αποστόλους, όπου εκεί βρισκότανε ο τάφος στην Κωνσταντινούπολη. Αδελφοί μου, έτσι λίγα λόγια σας είπα για τον Άγιο Κωνσταντίνο και γιατί πολλοί τον πολεμούν. Τον πολεμούν διότι διέδωσε τον χριστιανισμό. Μέχρι και η μεγάλη Αρμενία το οφείλει στον Άγιο Κωνσταντίνο ότι έγιναν οι Αρμένοι χριστιανοί. Ομοίως η Ήβυρος, η Ιβυρία, το χρωστά στο Μέγα Κωνσταντίνο. Επίσης, στις Ινδίες ξάπλωσε το χριστιανισμό, άσχετα αν μετέπειτα ο μουσουλμανισμός κατέστρεψε πολλά από αυτά τα κράτη και έφτασε μέχρι και τη χώρα μας και προσπαθούσε και εμάς να μας εξισλαμίσει. Αυτά ήταν λίγα λόγια για τη ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου. Η ιστορία, λόγω των έργων του που επιτέλεσε, τον ονόμασε Μέγα. Δεν τον ονόμασε η Εκκλησία Μέγα, αλλά η ιστορική όλων των αιώνων. Όπως σας είπα όμως, δέχτηκε πολλούς εχθρούς, οι οποίοι βασίστηκαν και σε κάποια σφάλματά του όντως υπαρκτά, για τα οποία μετανόησε όταν ήταν ειδωλολάτρης, όπως ήταν η δολοφονία του γιού του, του πρώτου γιού του, τον οποίον δολοφόνησε. Όμως, όταν κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος, φρικτά μετανόησε. Και άλλα πιθανόν λάθη του ή εγκλήματα που μπορεί να είχαν γίνει. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι εγκληματίες και κακούργοι ήταν και αυτοί που ήταν πάνω στο σταυρό. Και ο ένας, όπως σας είπα, σώθηκε και ο άλλος καταδικάστηκε. Διότι ρόλο στο χριστιανισμό έχει η όλη σου η ζωή, όχι κάποιες στιγμές σου. Ο προφητάναξ Δαβίδ σκότωσε πάλι. Σκότωσε το στρατηγό του, έπεσε σε μοιχεία και πήρε τη γυναίκα του στρατηγού του και την έκανε δική του γυναίκα. Μοιχεία δηλαδή και δολοφονία. Έγκλημα πάλι. Κι όμως αναδείχθηκε Μέγας Άγιος. Γιατί? Διότι άλλαξε ζωή. Μετανόησε ο βασιλέας, γιατί βασιλέας ήταν και ο Δαβίδ, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος. Άλλαξε ζωή, άλλαξε συμπεριφορά και έχινε καθημερινά για τα λάθη του δάκρυα μετανοίας. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους κάνει Αγίους. «Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος ημί και εγώ», είπε. «Θέλω όλος ο κόσμος να γίνεται Άγιοι, διότι Άγιος είμαι και εγώ. Και Άγιο με κάνουν τα έργα μου, η ζωή μου. Και τα λάθη μου, εάν μετανοήσω και ρίξω δάκρυα και ζητήσω το έλος του Θεού, μου το συγχωρεί». Στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικά στην Εκκλησία, τους Αγίους δεν τους αναδεικνύει ο Πατριάρχης ή η Ιερά Σύνοδος. Απλώς τους αγιοκατατάσσουν. Ο λαός αναγνωρίζει την αγιότητα ενός ανθρώπου. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος, από την ώρα που πέθανε, όλος ο λαός, όλη η αυτοκρατορία τον τίμησε ως Μέγα και ως Άγιο, μέχρι και σήμερα. Και πηγαίναν στον τάφο του και πολλά θαύματα από τον τάφο του γινόντουσαν και γίνονται και από τα Άγια Λειψανά του όπου υπάρχουν. Οι εμφανίσεις του, οι θαυματουργικές του ενέργειες, η μυρόβληση των Αγίων Λειψάνων του και αυτού και της μητρός του δεικνύουν ότι ο Χριστός τους ανθρώπους που ο ίδιος τους έχει επιλέξει, διότι όπως σας είπα
και τον Μέγα Αλέξανδρο τον επέλεξε. Δεν υπήρχε ο χριστιανισμός τότε. Έτσι επέλεξε στην Καινή Διαθήκη και έγινε όργανό του, που κράτησε μια αυτοκρατορία χριστιανική βασισμένη στο Ευαγγέλιο για 1100 χρόνια. Καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε. Εδώ δείχνει ακριβώς την ευλογία που υπήρχε από το Θεό. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, σφάλματα και εγκλήματα. Όταν μετανοούμε όμως, ο Θεός μας ελεεί και τα συγχωρεί. Και όταν η μετάνοιά μας είναι ειλικρινή, όχι κάνω κάτι τώρα και μετά σκέφτομαι θα μετανοήσω, αυτό δεν μετράει στο Θεό, γιατί ο Θεός το ξέρει. Για ό,τι λάθη έκανε ο Άγιος Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι Άγιοι, Μωυσής, ο Αιθίωπς, η Οσία Μαρία, η Πόρνη που δούλευε σε οίκο ανοχής, ο Παύλος που εδίωκε και σκότωνε και έσφαζε χριστιανούς, ο Απόστολος Παύλος, είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γιατί την αγιότητα την αναγνωρίζει ο λαός πρώτα. Όπως και τώρα έγινε με τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο. Πρώτα ο λαός αναγνώρισε την αγιότητα αυτών των ανθρώπων. Πρώτα εμείς τρέχαμε κοντά τους όταν ζούσαν, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί είναι Άγιοι, σύγχρονοι Άγιοι. Και όταν κοιμήθηκαν, τους θάψαμε με τιμές Αγίων. Και ήρθε η Εκκλησία μας μετά 20-30 χρόνια από την κοίμησή τους και τους αγιοκατέταξε. Αυτό έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγιοκατατάσσει αυτό που ο λαός αναγνωρίζει. Και ο λαός φαίνεται ότι τον τιμά, διότι οι Κωνσταντίνοι είναι περισσότεροι και από τους Γεωργάδες και από τους Γιάννηδες. Οι Διαφωτιστέ όμως είναι ο ειδωλολάτρε και όλοι οι αιρετικοί πολεμούν και βασίζονται σε πλάνες αποδείξεις, όχι αποδείξεις, απάτες, οι οποίοι ιστορικοί δήθεν, όπως σας είπα, προσπαθούν να αμαυρώσουν το όνομα του Αγίου και της μητέρας του. Είναι μεγάλος Άγιος. Όσοι έχετε το όνομά του, αυτού ή της μητέρας του, να ζητάτε τις πρεσβείες του, γιατί είναι θαυματουργοί Άγιοι. Και άλλη φορά θα σας διαβάσω την εμφάνιση που έκανε σε έναν μεγάλον Άγιο ασκητή, που αναφέρεται μέσα στο βίο του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου, όπου εμφανίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος και η μητέρα του η Αγία Ελένη. Αδελφοί μου, εύχομαι έτη πολλά και ευλογημένα σε όσους εορτάζετε, να ζητάτε τις πρεσβείες σας. Εδώ σας στέλνουμε τις ευλογίες μας από το Τρίκορφο της Φωκίδος. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Άγιο Κωνσταντίνο, να διαβάσετε μελέτες του Πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο οι μελέτες και ιστορικές αποδείξεις για την αγιότητά του, το ότι ήταν Μέγας. Και μην ακούτε τους διαφωτιστές, μην ακούτε τους νεοειδωλολάτρες που ζητούν να επαναφέρουν την ειδωλολατρία που τελικά το όργανο του Θεού, ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη χάρη του Θεού, σιγά σιγά την έκανε στην άκρη. Να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και θέλω να βλέπετε και τα παλαιά βιντεάκια μας. Έχουμε πάρα πολλές ομιλίες στο διαδίκτυο. Να βλέπετε και πνευματικές ομιλίες που θα σας βοηθήσουν, διότι ο Χριστός ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή όπως άλλαξε του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αν θέλετε να είστε χριστιανοί, όχι μόνο γνώσεις να αποκτάτε, να αποκτάτε και βίωμα και αλλαγή τρόπου ζωής, όπως το έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σε αυτό θα σας βοηθήσουν τα παλαιά βιντεάκια μας, όπως είναι στον Αόρατο Πόλεμο και σε άλλα βιβλία που έχουμε ερμηνεύσει. Να ενδιαφέρεστε για τα πνευματικά θέματα και όχι μόνο τα εσχατολογικά θέματα. Επίσης θα σας περιμένω, όπως είπα και στην αρχή, στην εορτή του Αγίου Αυγουστίνου 15 Ιουνίου και 19 Ιουλίου του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Μπορείτε να ανεβάσετε και αυτό το βιντεάκι μας στο Facebook. Μπορείτε, αν σας άρεσε, θέλω να το γνωρίζω, γιατί προσπαθώ να μεταδώσω ό,τι το καλύτερο μέσα από την καρδιά μου μπορώ σε εσάς. Αυτό που έχει η καρδιά μου να τα αποκτήσετε κι εσείς. Προσπαθώ λοιπόν, γι' αυτό θέλω να ξέρω αν σας αρέσει κάτι. Και γι' αυτό να πατάτε, σας παρακαλώ, αν σας αρέσουν οι ομιλίες, μην διστάζετε να πατάτε το like, γιατί αυτό μου δίνει ένα κουράγιο. Επίσης,
όσοι μας ακολουθείτε και στο Instagram, διότι έχουμε και το Instagram, εκεί θα βρείτε όμορφες πνευματικές ιστορίες. Γέρο Νεκτάριος και στο Instagram, εκεί λοιπόν, και ό,τι άλλο θέλετε αδελφοί μου από εμάς, μπορείτε είτε με μηνύματα κάτω από το βίντεο το οποίο βλέπετε, είτε με το email στο info@freemonks.gr, είτε όσοι από εσάς θέλετε κάτι από το μοναστήρι να προμηθευτείτε, θα πάλι στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα απευθυνθείτε monasteriakokelari.gr. Εκεί θα βρείτε ηλεκτρονικά ό,τι θέλετε. Υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα με τον τίτλο Μοναστηριακό Κελάρι. Ευχαριστώ την αγάπη σας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ την αγάπη όλων σας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε και συμμετέχετε στα βίντεό μας. Σας ευχαριστώ που τα διαδίδετε. Σας παρακαλώ να εγγραφτείτε στο κανάλι, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι. Επίσης, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, βλέποντας και τη δικιά σας αγάπη που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθάτε το μοναστήρι μας. Βοηθάτε και γράφετε από κάτω τους υπότιτλους, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Όλους εσάς να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που βλέπετε και άλλες ανάγκες που έχει το μοναστήρι και μας βοηθάτε και εκεί. Διότι εδώ είμαστε 30 άτομα, χτίζουμε ένα καινούριο μοναστήρι και βλέπω την αγάπη σας πόσο από μόνοι σας, χωρίς να σας το ζητήσω, έρχεστε αρρωγοί και γίνεστε κι εσείς κτήτορες και ιδρυτές αυτού του μοναστήριου. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σας στέλνω την ευχή μου μέσα από την καρδούλα μου. Είστε για μένα πνευματικά μου παιδιά. Είμαι για εσάς πνευματικός πατέρας που στέλνω τα μηνύματά μου μέσω του καναλιού Γέρο Νεκτάριος. Χριστός Ανέστη αδελφοί μου, και εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να σας χαρίζει και σε εσάς ό,τι ευλογημένο και καλό ποθεί η ψυχή σας. Αμήν. Χαίρετε.